Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και επιστρέψαμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής, γιατί είναι αυτό που είναι αφιερωμένο σε εσάς, σε όλους Σοφία, τους τηλεθεατές, οι οποίοι μας παρακολουθούν κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 6 και έχουν πολλές ερωτήσεις. Γιατί στις λύσεις υπάρχουν και απαντήσεις. Τι να τις κάνουμε, και εμείς δεν παίρνουμε στα θα, εμείς πάμε θα απαντήσουμε. Απαντάμε τώρα. Μάλιστα, να δώσουμε βεβαίως το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι το 211-2700720 και το email της εκπομπής υπάρχει λύση παπάκι sbctv.gr. Είναι μεγάλη έκπτωση λοιπόν του φόρου εισοδήματος για όσους φορολογουμένους που βάλουν φέτος νωρίς την φορολογική τους δήλωση. Αλλά το νωρίς είναι, το νωρίς είναι το σχετικό, αλλά και η φορολογική δήλωση. Τι γίνεται, γιατί κάτι συζητούσαμε στο... Τι θα γίνει με τις φορολογικές δηλώσεις, μας ρωτάνε. Θυμούνται κάποιοι το Φεβρουάριο, ξεκινούσαμε με τις δηλώσεις. Έχουμε φτάσει. Ο νόμος λέει 1η Φεβρουαρίου. Δίνει περιθώριο 5 μηνών, άρα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε 9 Μαρτίου, 9 Μαρτίου και δεν είμαστε ούτε ακόμα στην υπηαγική, δυστυχώς, ούτε στην υπηαγική φάση. Έτσι. Δηλαδή, οι βεβαιώσεις αποδοχών των μισθωτών και των συνταξιούχων δεν έχουν σταλθεί, δεν υπάρχει το σύστημα. Γιατί για έχουμε τηλεθεατές που μας ρωτάνε, αυτό το 10% στο φόρο, την έκπτωση στο φόρο εισοδήματος τελικά θα ισχύσει, ισχύει. Καταρχήν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στο νόμο, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του νόμου αφενός. Αφετέρου, θα πρέπει να δούμε για το τι εννοούμε το νωρίς. Γιατί αν φτάσουμε στο Πάσχα και ακόμα δεν υπάρχει... Ναι, γιατί μας ρωτάνε πολλοί τηλεθέτες, τι θα γίνει με τις φορολογικές δηλώσεις. Δυστυχώς ακόμα και σύστημα αμονή έχουμε. Πολύ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε στο Πάσχα για να ξεκινήσει το σύστημα. Δεν υπάρχει το έντυπο στην κυκλοφορία. Το έντυπο θα έχει αλλαγές, γιατί υπάρχουν πολλά νέα δεδομένα μέσα στη δήλωση, πολλά κουτάκια εντός εισαγωγικών που θα πρέπει να ανοιχτούν και κωδικοί. Όχι, κουτάκια του εφ1. Κουτάκια, το ξέρω. Απλά για μας είναι αστερίσκια. Ακριβώς, που θα πρέπει να ανοιχτούν. Και γενικά, δυστυχώς, ακόμα έχουμε πολύ μέλλον για τις δηλώσεις και πολύ φοβάμαι. Ας δούμε όλα τα άλλα, λοιπόν. Και από το εξωτερικό, γιατί ο Κωνσταντίνος, Σοφία, βλέπεις τώρα, μας βλέπουν και στο εξωτερικό. Είμαι κάτοικος εξωτερικού. Στην Ελλάδα έχω το 50% μιας μονοκατοικίας 260 τετραγωνικών μέτρων στη Γλυφάδα. Mm-hmm. Και εισπράττω 6.500 ευρώ τις λίγα, δεν εισπράττει. Για 260 τετραγωνικά. Αλλά ναι, αυτό είναι θέμα της κρίσης. Λοιπόν, από ενίκεια. Όχι, συγγνώμη. Είμαι κάτοικος εξωτερικού. Στην Ελλάδα έχω το 50% μιας μονοκατοικίας 260 τετραγωνικών στη Γλυφάδα και εισπράττω 6.500 ευρώ ετησίως από ενίκεια σε άλλο κτίριο. Mm-hmm. Στο εξωτερικό εργάζομαι και τα εισοδήματά μου είναι 96.000 λίρες Αγγλίας. Μπορώ να δηλώσω αυτό το εισόδημα και στην Ελλάδα για να καλύψω το τεκμήριο της κατοικίας και αν το δηλώσω θα πληρώσω για ολόκληρο το εισόδημα εξωτερικού φορολογικής? Η ερώτηση του Κωνσταντίνου είναι πολύ ευστοχή. Ο φίλος μας θα πρέπει να πάει στην εφορία να δηλώσει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αν είσαι δηλωμένος κάτοικος εξωτερικού, έχει λύσει το τεχνικό κομμάτι της μεταφοράς στη ΔΟΕ κατοίκων εξωτερικού με τα ανάλογα έγγραφα από τη χώρα που κατοικεί. Μετά θα μπορεί να αιτιολογήσει με συνάλλαγμα που στέλνει από το εξωτερικό στην Ελλάδα τα τεκμήρια. Εάν δεν δηλώσει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αν δεν δηλώσει τη μεταβολή αυτή, κινδυνεύει να φορολογηθεί στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του, γιατί θα φαίνεται ότι είναι κάτοικος Ελλάδας. Οπότε, βάσει νόμου, αν είσαι κάτοικος Ελλάδας, φορολογήσεις στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα. Μάλιστα. Αυτό, άμα το βάλουμε κάτω στην κλίμακα τη φορολογική, είναι τεράστια διαφορά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να προβεί στη μεταβολή, να δηλώσει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού αφενός και μετά θα μπορέσει με το εισόδημα που έχει στο εξωτερικό να καλύψει τα τεκμήρια του. Οπότε αυτέ είναι 96.000 λίρες Αγγλίας, λέτε. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Αν χάσω τη ρύθμιση, μπορώ να επανενταχθώ? Είναι αυτό που είπαμε πριν. Για διάφορους λόγους μας εξηγεί ο τηλεθεατής. Μέχρι τώρα δεδομένα, για την τώρα ρύθμιση, αν θέλει να μπει σε αυτή τη ρύθμιση που υπάρχει, θα πρέπει να κάνει απώλεια και να ζητήσει, να αποδείξει στον έφορο ότι την έχασε για λόγους... Ανωτέρας βίας. Ακριβώς, ανωτέρας βίας. Ανωτέρας βίας, το βρήκα. Όπως λέγει ο νόμος. Ωραία. Φαντάζομαι ότι στη νέα ρύθμιση που θα βγει, θα μπορεί να μπει, γιατί μιλάμε για παλιές οφειλές. Μάλιστα. Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και εξόφληση της οφειλής 72 δόσεις, μπορώ κάποια στιγμή να εξοφλήσω εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις και τι θα κερδίσω στην περίπτωση αυτή? Εάν επιλέξει να μπει σε κάποια ρύθμιση και μέσα στα χρόνια μπορέσει να αποπληρώσει μέλος της ρύθμισης αυτής, θα πρέπει να κάνει μια ανάλογη αίτηση μέσα στο τάξη, ότι θα αποπληρώσει πιο γρήγορα
τη ρύθμιση, ούτως ώστε να καρποθεί τις μειώσεις των προσαυξήσεων που προέβλεπαν οι δόσεις αυτές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν στην 25η δόση μπορέσει και αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό και φανεί ότι πλήρωσε σε 26 δόσεις, η μείωση των προσαυξήσεων θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Απλά θα πρέπει να κάνει την ανάλογη αίτηση στο τάξη. Ωραία. Να μια ωραία ερώτηση, Σοφία, που τη ζητήσαμε εδώ πέρα την Παρασκευή. Μη εισπραχθέντα ενίκια, Ηλία. Τι θα γίνει με αυτό, θα μπουν, μας ρωτάει στην δήλωση ο Δημήτρης. Αν δεν αλλάξει κάτι στο νόμο, δεν θα υπάρχει δυνατότητα πια εκχώρησης ενοικίων που προβλεπόταν. Συγκοψιθυρίζεται κάτι. Γιατί είναι άδικο αυτό να μην έχει εισπράξει, να έχει ένα κίνητο, να μην έχει εισπράξει. Γενικότερα είναι άδικο να φορολογήσει για κάτι που δεν έχει εισπράξει. Απλά, εάν το πάμε με τη λογική του Υπουργείου Οικονομικών, σου λέει δεν μπορώ να μπαίνω ανάμεσα στον φορολογούμενο σε δύο φορολογούμενους, βρείτε τα μεταξύ σας. Εσύ είσαι αναγκασμένος να φορολογηθείς για το εισόδημα, έστω και αν δεν το εισέπραξες, και μετά να κινηθείς νομικά εναντίον του, με τα ένδικα μέσα για να διεκδικήσεις το εισόδημα που έχεις χάσει. Μα σου τύχει. Τώρα, θέλω να πιστεύω ότι θα επανέλθει εγκύκλος που προέβλεπε δυνατότητα εκχώρησης ενοικίων το φορολογουμένο. Γιατί δεν πάει στον άλλον, σε αυτόν που δεν σε πλήρωνε, δηλαδή, και πρέπει εγώ να το σκεφτώ. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν. Πήγαινα εγώ που είχα το ακίνητο. Δήλωνα ότι μου χρωστά τα ενίκια και μετά έρχονταν εφορία και σου ήταν και τα λεφτά. Ένα άδικο όμως. Απλά επειδή όχι, δεν είναι... εισέπρατε η εφορία τα λεφτά από σένα. Α, γι' αυτό και πάει τώρα σε αυτόν που τα έχει, δηλαδή, και δεν τα πήρε. Μάλιστα, πολύ δίκιο και αυτό. Τι άλλο θα ακούσουμε. Επόμενο τηλεθετή μα ρωτάει αν δεν πληρώσω μία δόση στην ώρα τη. Χάνω τη ρύθμιση. Ξαρτάται τι προβλέπει η ρύθμιση. Η ρύθμιση των 72 δόσεων προέβλεπε εντός του εξαμήνου. Ο φορολογούμενος δεν είχε δυνατότητα να χάσει καμία δόση. Μετά, αν πέρναγε το εξάμηνο, έδινε δυνατότητα στο φορολογούμενο να χάσει μέχρι δύο δόσεις ανά έτος, αλλά με την προϋπόθεση οι δύο δόσεις αυτές να μην είναι συνεχόμενες. Τώρα, στις ρυθμίσεις που θα... Όχι, να πούμε για τις υφιστάμενες. Οι υφιστάμενες ισχύει αυτό. Έτσι, δηλαδή, ισχύει αυτό. Θα λέμε ότι το πρώτο εξάμηνο, όχι δύο συνεχόμενες. Εξαρτάται βάσει ποια ρύθμιση έχει κάνει. Ωραία. Βάσει ποιανού νόμου έχει κάνει τη ρύθμιση. Γιατί υπήρχαν και στο παρελθόν άλλες ρυθμίσεις που έδιναν τη δυνατότητα μέχρι τρεις δόσεις να χάσει ο φορολογούμενος. Εξαρτάται δηλαδή ανάλογα και με ποιο νόμο έχει ενταχθεί σε ρύθμιση. Τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης, Ηλία? 3/1 του 2015 πήρε έκανε την αίτηση. Ακόμα λέει περιμένει ή... Να μπουν τα χρήματα. Άμα δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, 5/3 προχθές, στις 5/3 την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, μπήκανε τα χρήματα της δεύτερης δόσης για τις περιπτώσεις αυτές. Θα πρέπει να τσεκάρει τον λογαριασμό εάν έχουν μπει τα χρήματα. Εάν δεν έχουν μπει τα χρήματα, καλό θα είναι να ρίξει μια ματιά μήπως έχει κάνει κάποιον αναρρυθμιτισμό στον αριθμό λογαριασμού. Σωστά. Μήπως φαίνεται κάτι λάθος στο τιμολόγιο του βενζινοπόλη. Ναι. Αν δεν είναι σωστή η αριθμή παροχής ΔΕΗ. Τέτοια τεχνικά προβλήματα. Α, ωραία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας τηλεθεατές ότι οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 30 Μαΐου. Και θα πρέπει να το παρακολουθούν αυτό. Εάν υπάρχουν προβλήματα... Να μην τα αφήνουν όμως. Να μην τα αφήνουν, στιγμή, όχι. Βεβαίως, γιατί για να... Μετά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν νέα αίτηση, έστω και να λύσουν τα τεχνικά προβλήματα. Πολλοί τηλεθετές μας ρωτάνε επιστροφή από την εφορία και τι θα γίνει με για το φόρο εισοδήματος και πότε θα γίνουν. Περιμένουν από τον Οκτώβριο. Καλό θα είναι από εμάς περιμένουν λεφτά, Ηλία, έτσι. Πότε θα μας τα δώσουν όμως και αυτά που μας χρωστάνε. Καλό θα είναι όσοι φορολογούμενοι έχουν επιστροφές από φόρο εισοδήματος να κάνουν μια αίτηση στην ΔΟΕ. Γιατί έτσι όπως το είπες, νομίζω θα πεις να τις ξεχάσουν. Όχι, να μην τις ξεχάσουν σε καμία περίπτωση. Να κάνουν μια αίτηση δίνοντας τον αριθμό λογαριασμού, έστω και αν έχουν βάλει τον αριθμό λογαριασμού, γιατί έτσι προεβλεπόταν στις δηλώσεις, αλλά δυστυχώς δεν καρποφόρησε η διαδικασία αυτή. Δεν έχουν μπει τα χρήματα αυτόματα στους λογαριασμούς. Καλό θα είναι να κάνουν μία αίτηση στην εφορία, στο ανάλογο τμήμα, να ζητάνε την επιστροφή πίσω, να μπει στον αριθμό λογαριασμού ΤΑΔΕ, ονομάζοντας το IBAN του λογαριασμού τους, ούτως ώστε να έχουν μία αίτηση στα χέρια τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου, για να φαίνεται πότε αιτήθηκαν την επιστροφή αυτή, για να μην υπάρχει μετά δυνατότητα διαγραφής από το ελληνικό δημόσιο. Πολλοί τηλεθεατές μας ρωτάνε αν οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω TaxisNet ή στην εφορία. Μέσω τάξης. Μέσω τάξης. Τι θα γίνει μετά τέτοια. Μέσω εφορίας μόνο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μέσω εφορίας μόνο
αν υπάρχουν τεχνικές αδυναμίες από το τάξη, αλλά κυρίως από το τάξη. Γιατί χαιρετάμε, μου λένε στο κοντρόλ τώρα, πάνω που έχουμε πάρει εδώ πέρα. δεν τελειώνει ποτέ αυτές οι ερωτήσεις. Πότε, εδώ είμαστε και απόγευμα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ είμαστε να δίνουμε απαντήσεις. Θα είμαστε και πιστεύω να μην είμαστε με τα θα, να είμαστε και με πράξεις. Γιατί, και ενεστώντας και μέλλοντας, όλη η χρόνη χρήσιμη είναι, αλλά κυρίως μου αρέσει να δουλεύω με ενεστώντα. Σε όλους, όχι μόνο σε Ελία. Που ήσουν σήμερα μαζί μας. Σοφία, εμείς ανανεώνουμε αύριο για 5 με 6 το ραντεβού μας. Σκητάλη, τώρα δίνουμε στον Βασίλη Ταλαμάγκα. Από όλους εμάς, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.